Στην πρώτη φάση της συζήτησης ανταλλάξαμε πληροφορίες και εκτιμήσεις για τις επαφές που κάνουμε. Ο Πρωθυπουργός μας ενημέρωσε για την συζήτηση με τον κύριο Ντράγκη. Εγώ είχα την ευκαιρία να ενημερώσω για τη δική μου συζήτηση με την Τρόικα και για διάφορες τηλεφωνικές επαφές που κάνουμε με Ευρωπαίους παράγοντες. Αύριο θα δούμε και ο Πρωθυπουργός και εγώ τον Γάλλο Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μοσκοβισί. Κάναμε μια εκτίμηση για το πού βρισκόμαστε σε σχέση με το γενικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο πρέπει να αξιοποιήσουμε. Αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι μείναμε μέσα στην Ευρώπη και στο ευρώ και τώρα έχουμε την προοπτική να αξιοποιήσουμε μια κατάσταση που μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο μέσα στην Ευρώπη. Επίσης, συζητήσαμε φυσικά για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί δεν έχουν οριστικοποιηθεί πολλά και σημαντικά κονδύλια που αφορούν τις δαπάνες. Για μένα, όπως είπα και χθες μετά τη συζήτησή μου με την Τρόικα, είναι δεδομένη η παράταση της περίοδου δημοσιονομικής προσαρμογής στα 4 χρόνια. Πάνω σε αυτήν την υπόθεση βασίστηκε και η συζήτηση με την Τρόικα. Είναι δεδομένο ότι θα γίνουν κινήσεις για περαιτέρω μείωση του χρέους, χωρίς να θυγεί σε τίποτα οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιοδήποτε Ευρωπαίος φορολογούμενος πολίτης. Και επίσης έχουμε δυνατότητα να αξιοποιήσουμε αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης για το πώς θα γίνει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών και για το πώς μπορούμε να κινηθούμε στην δευτερογενή αγορά ομολόγων. Αυτά μπορεί να φαίνονται τεχνικά για τους πολίτες, αλλά είναι κρίσιμα γιατί μας επιτρέπουν να διαφυλάξουμε εισοδήματα, το κοινωνικό κράτος, τη λειτουργία γενικά μιας συντεταγμένης πολιτείας που έχει συνοχή και αλληλεγγύη. Για μας δεν τίθεται ζήτημα απολύσεων δημοσίων υπαλλήλων. Υπάρχει ούτως ή άλλως κύμα συνταξιοδοτήσεων και υπάρχουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι για λόγους νομιμότητας ή για λόγους ιατρικούς δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους και πρέπει να αντιμετωπιστούν με τρόπους κοινωνικής πρόνοιας. Αυτά όμως προβλέπονται και πρέπει να συνυπολογιστούν. Επίσης δεν μπορεί να γίνει καμία περαιτέρω αλλαγή στις εργασιακές σχέσεις η οποία κινείται εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου. Στην Ελλάδα πρέπει να ισχύει ότι ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο της Ευρωζώνης. Έχουμε κάνει μεγάλες κινήσεις προς την κατεύθυνση της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων. Αυτό που πρέπει να δούμε τώρα είναι το νέο εθνικό παραγωγικό μοντέλο. Άρα και η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που είναι προστασία των καταθέσεων πρέπει να είναι και κάτι άλλο. Πρέπει να είναι το όχημα για την ανάπτυξη, για το νέο εθνικό παραγωγικό μοντέλο, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και των οικοκυριών και άρα της απασχόλησης. Βεβαίως, στο εσωτερικό του συνολικού πακέτου που αφορά μισθούς, συντάξεις και επιδόματα, πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο δίκαιοι, χωρίς να υπάρχουν ισοπεδωτικά, άδικα και οριζόντια μέτρα. Εκεί έχουμε κάνει συγκεκριμένες αντιπροτάσεις και περιμένουμε να ευδοκιμήσουν. Θα βοηθήσουμε και τεχνικά όσο μπορούμε με το επιτελείο μας. Στο άλλο μισό πακέτο που αφορά τη λειτουργία του κράτους, δημόσια διοίκηση, δαπάνες για το φάρμακο, άμυνα, εκεί είναι οι υπουργοί, τα υπουργεία που πρέπει να τεκμηριώσουν και να υποστηρίξουν με νομοθετικά μέτρα τον στόχο, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι εφικτός. Άρα θα συνεχίσουν. Πότε βλέπετε να γίνεται η επόμενη συνάντηση αρχηγών? Κοιτάξτε, πρέπει όλοι να κινηθούν γρήγορα, γιατί η καθυστέρηση στη συζήτηση και άρα η καθυστέρηση στην εκταμίευση της δόσης δεν βοηθάει την πραγματική οικονομία. Μας στερεί ρευστότητα, στερεί θέσεις εργασίας, στερεί επενδύσεις. Άρα δεν βοηθάει η καθυστέρηση. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή συμφωνήσουμε και πάμε στην εκταμίευση, μετά η παράταση της δημοσιονομικής προσαρμογής και η συζήτηση για τη μείωση της ονομαστικής τιμής του χρέους θα ανοίξει αυτομάτως. Τώρα πρέπει να σας πω ότι η παράταση λειτουργεί από μόνη της, όπως έχω πει εδώ και μήνες, ως μια ρήτρα ισοδυνάμων. Διότι ποια ήταν η λογική που έλεγα να πάρουμε τα μέτρα σε 2 δόσεις, πρώτη διετία, δεύτερη διετία? Στη δεύτερη διετία να μην τα πάρουμε τα μέτρα, γιατί θα έχουν αυξηθεί τα έσοδα, γιατί θα έχουμε μπει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό είναι ανοιχτό, είναι πάντα ένας στόχος. Άρα η παράταση είναι το μυστικό για τα ισοδύναμα νέου τύπου, γιατί τα ισοδύναμα παλαιού τύπου, όπως ξέρετε, δεν μας οδήγησαν πουθενά. Η διαφορά μεταξύ οικονομικού επιτελείου και Τρόικας, πού είναι τώρα? Σας είπα. Κοιτάξτε, οι συζητήσεις συνεχίζονται κάθε μέρα, έχουμε μία βελτίωση. Από την εμπειρία μου σας λέω ότι αυτό θα κλείσει στο σύνολό του, στο τέλος της συζήτησης. Ώσπου να κλείσει, θα υπάρχει πάντα μία
ανοιχτή συζήτηση, μία βεβαιότητα και μία, ας το πω έτσι, ισορροπία επιχειρημάτων, διότι αυτοί έχουν τα λεφτά, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή την ανάγκη να βοηθήσουμε τον κόσμο, τους εργαζόμενους, τους επιχειρηματίες, την οικονομία. Λοιπόν, πρέπει να κινηθούμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με εθνική συνένεση και αποφασιστικότητα. Πρέπει να περάσουμε τον κάβο αυτό. Δηλαδή, εσείς μας λέτε ότι κάνουν πίσω στις απολύσεις που ζητάνε? Όχι, όχι. Η Τρόικα θέτει στο τραπέζι διάφορες ιδέες. Και το ζήτημα αυτό. Μα, εντάξτε, το θέτουν χρόνια τώρα. Έτσι. Αυτή η συζήτηση δεν γίνεται για πρώτη φορά τώρα. Όχι, έχουμε απαντήσει πολλές φορές αυτό. Τα σαϊδικά μας το λέγει, έχουν εκδίσει, κύριε Πρόεδρε.